Εμείς θα πρέπει, και θα είμαι καθαρός, να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Αποτελεί η απόφασή μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας να δημιουργηθούν 3 παρόμοια κέντρα, κέντρα κλειστής φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών. Έχουν σήμερα καταληφθεί πολλές πόλεις στην Ελλάδα από παράνομους λαθρομετανάστες. Είναι πολλοί, ναι, θα κάνουν το στρατόπεδο. Μην τα λέτε συγκέντρωση, γιατί ξυπνάνε μνήμες αρρώνων. Ένας είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε κάθε χώρα, σε κάθε δημοκρατική χώρα. Να προστατεύει την νομιμότητα. Και με τους κρατουμένους με αναπτήρα. Υιοθετούνται αυτά τα πράγματα χωρίς να έχουμε στέρεες αποδείξεις. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Ήρθε η ώρα, η χώρα, να κλείσει τους λογαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 74-75 μέχρι σήμερα. Είτε αυτοί λέγονται ανομία, είτε αυτοί λέγονται καταλήψη, είτε αυτοί λέγονται μεταναστευτικό. Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες της 20χρονης Ρωσίδας, η οποία εκδιδόταν σε παράνομο οίκο ανοχής στην Αχαρνών και πάσχει από AIDS. Γιώργο, λέγαμε σε το ρεπορτάζ μας ότι έσκασε η πρώτη υγειονομική βόμβα και πραγματικά τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Φώναζα από το Μάρτιο του 2011 για υγειονομική βόμβα στο κέντρο της Αθήνας και με γράφανε. Εσείς θα μας πείτε φυλακή! Ευτυχώς δεν ασκείτε εξουσία! Ευτυχώς! Δεν είναι υπερασπιστή αυτό που είναι η ελληνική ταυτότητα και ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Όμως το κύριο πρόβλημα, πιστέψτε με τα βιβλία, δεν είναι πότε δίνονται τα σχολικά βιβλία, αλλά τι γράφουν ή τι παραλείπουν να γράφουν πολλές φορές. Η ιστορία διδάσκεται στα παιδιά μας χωρίς να καλλιεργεί ούτε την υπερηφάνεια για την πατρίδα μας, ούτε την κριτική του σκέψη. Σαν να διδάσκεται όχι σε Ελληνόπουλα, αλλά σε μαθητευόμενους διεθνιστές. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Μία σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη χτες στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία.